Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, καλή χρονιά, χρονιά και ευχαριστώ για την εισαγωγή. Κύριε Λεβερδού, δώστε μας λίγο το πολιτικό στίγμα μετά την εκλογή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε ένα πρόλογο εγώ, δεν ξέρω αν θα το συνδυάσετε. Σας άκουσα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, τελειώνει μια εκκρεμότητα. Είναι η πρώτη από τις δύο μεγάλες εκκρεμότητες για να μπορεί κάποιος πολίτης ή κάποιο κόμμα να κάνει εκτιμήσεις για το μέλλον. Η δεύτερη εκκρεμότητα είναι η ψηφοφορία για το ασφαλιστικό στη Βουλή. Έχουμε πια μια Βουλή με κόμματα που έχουν ολοκληρώσει τις κομματικές τους διαδικασίες. Και εδώ αυτή η διαδικασία αφορούσε την αξιωματική αντιπολίτευση, άρα είχε πολύ μεγάλη σημασία. Είναι υποχρέωση κάθε δημοκράτη να εκφράζει ικανοποίηση που μια διαδικασία τελείωσε ομαλά, άρα μπορούμε απερίσπαστοι να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του τόπου, όλοι στη Βουλή. Και υπό την έννοια αυτή, τη χαιρετίζω την ολοκλήρωση των διαδικασιών στη Νέα Δημοκρατία ως μια θετική εξέλιξη. Εύχομαι δε στον αρχηγό της να τα καταφέρει και για το κόμμα του και για τη χώρα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, είμαστε ένας άλλος πολιτικός χώρος. Παρότι η κρίση έχει φέρει πολύ κοντά τα κόμματα, γιατί ανακαλύπτει τώρα ο πολίτης και μετά το πείραμα ΣΥΡΙΖΑ ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Παρότι λοιπόν έχουμε έρθει πολύ κοντά, εν τούτης υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές που έρχονται και από το παρελθόν αλλά και που αφορούν και στο παρόν. Και δεν νομίζω ότι οι εξελίξεις αυτές στη Νέα Δημοκρατία έχουν να κάνουν με τις δικές μας εξελίξεις, τις πρωτοβουλίες μας στον χώρο της κεντροαριστεράς και το μέλλον μας ως κόμματος που θέλουμε να μας αναγνωριστεί αυτό που έχουμε προσφέρει και στη φάση της κρίσης, αλλά κυρίως θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ χρήσιμοι σε ό,τι αφορά το μέλλον της χώρας στις άμεσες εξελίξεις. Σας το λέω αυτό, κύριε Λεβερδού, επειδή η δήλωση του, δεν μιλάω για το χώρο το συγκεκριμένο του Πασόκ, η δήλωση του κυρίου Θεοδωράκη κάτι δείχνει. Τι είπε? Πολύ ικανοποιημένος με την εκλογή του και τα λοιπά, του μεταρρυθμιστή και τα λοιπά. Αυτό λέω. Δεν ξέρω, ο κύριος Θεοδωράκης και τα στελέχη του κόμματός του είναι σε θέση να μιλήσουν καλύτερα για τον εαυτό τους, παρότι εγώ για αυτούς. Πέστε μου κάτι, κύριε Λεβερδού, το θέμα της αναζωογόνησης της παράταξης μέσα από έτσι ευρύτερες συμμαχίες και τα λοιπά, πώς το βλέπετε εσείς? Συνομιλώντας. Είναι απολύτως απαραίτητο. Ναι. Είναι απολύτως απαραίτητο. Έχουμε ήδη το δεδομένο της Δημάρ που πήγε καλά η συνεργασία. Και αποδίδει πολύ περισσότερα από τη μικρή δύναμη της Δημάρ. Έχει δυναμική δηλαδή το εγχείρημα. Έχουμε και πάρα πολύ καλή συνεργασία με στελέχη της Δημάρ που είναι πάρα πολύ ικανά, έμπειρα και χρήσιμα. Και αυτός ο σεβασμός που επιδεικνύει και το Πασόκ σε αυτούς αλλά και η Δημάρ σε εμάς, νομίζω είναι ένας καλός οδηγός για τους υπόλοιπους του χώρου, προσωπικότητες ή κινήσεις ή και κόμματα ακόμη, που ίσως βλέπανε με δισταγμό μια συνεργασία με το φόβο του καπέλου που πάντα στην Ελλάδα υπάρχει και ορθώς υπάρχει. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι τώρα με την επιτυχία του παραδείγματος αυτού και εκλογικά το Σεπτέμβριο αλλά και μετά από την αρμονική μας σχέση στη Βουλή, μπορούμε να έχουμε πρόσωπο όταν θα πούμε στους υπολείπους, ακόμη και στο ποτάμι, όταν βέβαια το ποτάμι ολοκληρώσει και αυτό τις διαδικασίες του. Γιατί έχει συνέδρια ανοιχτά, δεν ξέρω αν θα το κάνει το Φεβρουάριο το συνέδριο του, πάντως έτσι έχει προγραμματίσει. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε πρόσωπα, σε κινήσεις και σε κόμματα όπως το ποτάμι και χωρίς να έχουμε διάθεση να πιέσουμε κανέναν, γιατί και η πίεση δεν φέρνει καλά αποτελέσματα, προσδοκούμε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης να έχει ο χώρος της κεντροαριστεράς ένα πολύ μεγάλο κόμμα με διψήφιο αριθμό ψηφοφόρων και εκλογικής δύναμης που θα μπορέσει να καθορίσει τις εξελίξεις. Λοιπόν, είμαστε σε αυτόν τον δρόμο, δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει. Αυτό το συνέδριο που εξήγηλε η κυρία Γεννηματά, άμεσα θα το δούμε. Θα το δείτε. Θα το δούμε. Είναι κάτι που το έχουμε αποφασίσει ομόφωνα στο συνέδριό μας αυτό. Ναι. Έτσι, αλλά χρόνους, τρόπους, συγκεκριμένες πολιτικές, ας τα δούμε μέσα από τις δημόσεις που γίνονται στον χώρο. Είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή των αποφάσεων του συνεδρίου. Η πρωτοβουλία της Γεννηματά σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Και θα κοιτάξουμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί δεν υπάρχει κι άλλο λόγος. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι είναι μια πολυτελής ερμηνεία των πραγμάτων και μια πολυτελής επιλογή. Είναι μόνο αυτό. Έχω δύο ερωτήματα, Αντρέα μου. Τώρα, το θέμα αφορά το χάρτη υγείας. Θέλω ειλικρινά να τοποθετηθείς πάνω σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, γιατί τα περιφερειακά νοσοκομεία υπάρχει έτσι ανασφάλεια, δημιουργούνται προβληματισμοί για την πορεία κτλ. Θέλω να ξέρω ποια είναι η άποψή σου γενικότερα, τι πρέπει να γίνει στον χώρο της υγείας. Και ένα άλλο θέμα είναι
που θέλω να το βάλω τώρα για να το τοποθετηθείς. Πρέπει να υπάρξει συνένεση για το ασφαλιστικό. Κοίταξε Κώστα μου, δύο πράγματα συνυφασμένα με το ερώτημά σου και με τις ανάγκες των πράγματων. Η μόνη αλλαγή που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή στην παρούσα κατάσταση και με τις δυσκολίες που υπήρχαν και που πρόσθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι απαραίτητο που αφορά στην υγεία αλλά και στο ασφαλιστικό, η κορυφαία αλλαγή η οποία δυστυχώς δεν σχεδιάζεται και η οποία απερίφθη από τους πρωθυπουργούς με τους οποίους εγώ θύτευσα ως δύσκολη, είναι να σπάσει η εισφορά σύνταξης με την εισφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Έτσι ο ΠΗ να εξοπλιστεί με χρήματα, ούτως ώστε να καλύπτει τους ασφαλισμένους του αγοράζοντας φτηνότερα υπηρεσίες αφού θα διαθέτει ζεστό χρήμα. Αυτό θα δώσει μια ζωή στον χώρο της υγείας και εύχομαι, θα το προτείνουμε εμείς τώρα, εύχομαι η κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο από πλευράς δομικών αλλαγών του ασφαλιστικού. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη για να υπάρξουν περισσότερα χρήματα για τα νοσοκομεία και τα φάρμακα, τι να κάνουμε, δηλαδή, τι να κάνει η Ελλάδα. Είχαμε μια πορεία προς την ανάπτυξη η οποία διακόπηκε βία με την ανατροπή της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Είχαμε μια εξέλιξη ενός έτους που επανέφερε την ύφεση. Λιγότερα τα χρήματα για τα ταμεία, λιγότερα τα χρήματα για την υγεία. Αδυναμία δανεισμού. Τι να κάνουμε, δηλαδή τι μπορούμε να προτείνουμε μαγικά. Δεν υπάρχουν μαγικά. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ είναι τα νοσοκομεία κεντρικά και περιφερειακά να υποφέρουν πραγματικά. Έχω τώρα 5 μέρες που βασανίζομαι από μια επιδημία που υπάρχει εδώ και η οικογένειά μου είναι όλοι κάτω και παλεύω να καταλάβω πώς μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι πολίτες μέσα σε μια κατάσταση νοσοκομείων με προσωπικό που όλο είναι αυτή. Έτσι. Και το παλεύω για να καταλάβω είναι σημαντικό. Κατάλαβα. Έτσι, είναι σημαντικό. Εγώ ήξερα ότι όταν έφυγα το Μάιο του 12 ότι ή θα ερχόταν ανάπτυξη να φέρει χρήματα, να μπορέσουμε να καλύψουμε με ανάγκες νοσηλευτικό προσωπικό κυρίως, αλλά και ιατρικό προσωπικό, ή δεν υπάρχει διέξοδο. Πάνω που πηγαίναμε να το γυρίσουμε το σκηνικό, ξαναγυρίσαμε πίσω. Έτσι. Λοιπόν, στο δημόσιο νοσοκομείο γίνεται μάχη, στο κέντρο υπάρχουν περισσότερα προβλήματα από την περιφέρεια. Έτσι. Να πάτε σε νοσοκομείο του κέντρου που εφημερεύει, θα σηκώσετε τα χέρια. Σηκώστε τα χέρια. Δραματική αλλά, κατάσταση. Δραματική κατάσταση. Αυτό αφορά λοιπόν καθολικά όλη τη χώρα. Ας κάνουμε μια προσπάθεια, σας είπα με ποιον τρόπο. Αυτή είναι η αλλαγή στο ασφαλιστικό που χρωστάνε οι προηγούμενες κυβερνήσεις και θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει. Δεν την τολμήσανε οι δικές μας κυβερνήσεις. Εγώ το πρότεινα διαρκώς, διότι τα ασφαλιστικά ταμεία φοβούνται ότι αν σπάσει η εισφορά σύνταξης και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψης δεν θα έχουν να πληρώσουν, δεν θα έχουν να πληρώσουν συντάξεις. Και έτσι λέω και υπογραμμίζω πως αν δεν γίνει αυτό, δεν νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να παράσχουμε περισσότερους πόρους στα νοσοκομεία περιφερειακά και κεντρικά. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνεις ένα... Όσο για το κυρίως ασφαλιστικό δεν το ψηφίζουμε. Έτσι. Μην έχεις καμία αμφιβολία έτσι όπως το έχουν διαμορφώσει. Με αυτή την επιδρομή στους ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου να βγουν πόροι για το ασφαλιστικό που στερήθηκε λόγω της επιστροφής στην ύφεση, δεν μπορεί να ψηφίσουμε. Δηλαδή είναι δολοφονικό. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, Κώστα μου, περιμένω να δω και το τελικό σχέδιο νόμου, γιατί αυτά όλα είναι προσχέδια. Έτσι. Από έναν υπουργό που δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη. Ασφαλώς. Δεν το ξέρει το. Ναι, ασφαλώς. Παλότι συνάδελφό σου συνταγματολόγο. Εντάξει, άλλο τον άλλο τώρα. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να καταλάβω. Θυμίζω ότι επί 4 χρόνια ο άνθρωπος αυτός προσέφευγε στα δικαστήρια για κηρύττοντας αντισυνταγματικούς και αντίθετους με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο τους νόμους τους δικούς μας. Δεν έχει και το καλύτερο κλίμα στην ελληνική κοινωνία ο κύριος Κατρούγκαλος πάντως. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ας πούμε, ο οποίος έλεγε ότι είναι όλα αντισυνταγματικά και τα λοιπά, τώρα κάνει. Ναι. Από το Α πέρασε στο Ω, άλλαξε πρόσωπο, έβαλε μάσκα και μας κυκλοφορεί τώρα ως μεταρρυθμιστής σφαγέας των ελευθέρων επαγγελματιών. Εγώ δεν θα το έκανα στη θέση του. Προτιμούσα να σιωπήσω. Θέλω ένα σχόλιο για να κλείσουμε, Ανδρέα, το εξής. Η χώρα πορεύεται σε αυτή την συγκυρία, έτσι, μια δύσκολη διαδρομή. Το πολιτικό σύστημα φαίνεται ότι δεν βρίσκει τρόπου συνεννόησης. Ο κόσμος ρωτάει, δεν θα υπάρχει ένα μίνιμουμ αυτό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου, να βγάλουμε τη χώρα από τα διέξοδα. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση. Η κυβέρνηση κατηγορεί τους συζητητές αυτού του θέματος, τους υπονομευτές,
θέλω να το αποφύγω. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι υπάρχει σταθερότητα, ότι έχει 153 βουλευτές που ψηφίζουν τις επιλογές της. Γι' αυτό λοιπόν, αφού αυτό το διατείνεται ο Πρωθυπουργός, εγώ θέλω να πιστεύω ότι και έτσι είναι και έτσι θα προχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση θα αντιπολιτεύεται, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή της, αλλά όχι όμως με τον τρόπο που αντιπολιτευόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Καμένος. Εμείς θα αντιπολιτευτούμε με πάρα πολύ σοβαρούς όρους. Με πάρα πολύ σοβαρούς όρους. Θα αντιπολιτευτούμε πηγαίνοντας θεσμικά, ούτε καταγγέλλοντας, ούτε απειλώντας ότι δεν θα τους αφήνουμε να βγαίνουν από τα σπίτια τους, ούτε τίποτα. Θα είμαστε ένα πάρα πολύ σοβαρό κόμμα της αντιπολίτευσης, χωρίς βία και συκοφαντία, και θα παίξουμε το θεσμικό μας ρόλο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια προσφορά. Νομίζω λοιπόν, κατάλαβαμε ότι αυτή τη στιγμή η Δημοκρατική Παράταξη εν μέσω συμπληγάδων προσπαθεί πραγματικά να δώσει το δικό της μήνυμα, ίσως αποφεύγοντας τη σύγκρουση, αλλά το θέμα είναι τη συνεννόηση, την αποφεύγεται επιμέλους. Σύγκρουση πολιτική θα κάνουμε. Σύγκρουση πολιτική θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε όμως πιάτσικο. Μάλιστα. Αυτό δεν θα το κάνουμε. Δεν είναι συμβατό με το ήθος μας και με τις επιλογές. Λοιπόν, θυμάμαι παλιά είχαμε πάει στη Φιλιππιάδα σε μια ομιλία που κάναμε εκεί. Ναι. Τότε ήσουν ο Φέρερπης πολιτικός που έπρεπε να αναλάβει το Πασόκ, και εγώ τουλάχιστον αυτό το πίστευα από τότε. Λοιπόν, καλή δύναμη, τι να πω. Καλή δύναμη και σε εσένα φίλε μου, και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Αντρέα μου, καλή δύναμη, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά.